Σας ευχαριστώ κύριε Μητσοτάκη, διότι τουλάχιστον εσείς προεξοφλείτε ότι θα κάθομαι σε αυτά τα έδρανα, ο κύριος Σαμαράς προεξοφλεί ότι θα είμαι στον Κορυδαλό μετά τις εκλογές. Αλλά είσαστε πράγματι large εσείς και μας δίνετε την ευκαιρία να καθόμαστε στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Πάντως μην αγχώνεστε. Διότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, στη συνταγματική τους ημερομηνία, στην καθορισμένη από το Σύνταγμα, το Σεπτέμβριο του 19, και μέχρι τότε δεν θα υπάρχει σκανδαλολογία, θα υπάρχουν αποδείξεις συγκεκριμένες και θα έχει ολοκληρωθεί η έρευνα και οι αθώοι θα είναι αθώοι και οι ένοχοι θα πληρώσουν τις ευθύνες τους, κύριε Μητσοτάκη. Υπάρχει πολλής χρόνος ακόμα μπροστά. Θέλω να απαντήσω πολύ σύντομα σε ένα προς ένα τα ζητήματα που θέσατε. Πρώτον, λέτε για μένα αν έρχομαι στη Βουλή. Πείτε το σε κανέναν άλλο. Ο προηγούμενος Πρωθυπουργός δεν πατούσε στο Κοινοβούλιο παρά μονάχα για να κάνει μια ομιλία στον προϋπολογισμό. Εγώ είμαι πάντοτε εδώ. Δεν υπήρξε σχεδόν φορά που να έχετε έρθει και να μην σας έχω ακούσει. Είμαι πάντοτε εδώ. Απαντώ σε όλες τις ερωτήσεις αρχηγών που με έχουν γίνει. Και βεβαίως θα συμφωνήσω μαζί σας, αν υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι όμως το βεβαρημένο πρόγραμμά τους, η ανάγκη να βρίσκονται στο εξωτερικό, τους αναγκάζει πολλές φορές να μην έρχονται, είναι λάθος και πρέπει να διορθωθεί. Έρχομαι τώρα στα θέματα τα εθνικά. Όχι επί μακρόν, πολύ σύντομα να δώσω 2-3 απαντήσεις. Πρώτον, το θέμα που θέσατε για τη σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Κύριε Μητσοτάκη, είμαι ανοιχτός να κουβεντιάσουμε, αν θέλετε. Είναι μια υπόθεση όμως η οποία δεν μπορεί να γίνει ούτε, αν θέλετε, στο πόδι, ούτε σε μια περίοδο έντασης, ούτε σαν μια επικοινωνιακού χαρακτήρα πρόταση. Αλλά είμαι ανοιχτός, αν θέλετε, να τη συζητήσουμε. Όπως ήμουν πάντοτε ανοιχτός, για να σας ενημερώσω προσωπικά, όποτε υπήρχε ανάγκη για κρίσιμα εθνικά θέματα. Με κατηγορείτε ότι εγώ συναντήθηκα πρώτα με τον Πρωθυπουργό των Σκοπίων και μετά συνάντησα τους πολιτικούς αρχηγούς. Δεν καταλαβαίνω γιατί με κατηγορείτε γι' αυτό. Ο κ. Παπανδρέου είχε κάνει, αν όχι δεκάδες, 6-7 συναντήσεις, άτυπες, όπως και εγώ άτυπη έκανα, με έναν Πρωθυπουργό των Σκοπίων, της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, που δεν ήθελε λύση και δεν ενημέρωσε κανέναν Πρωθυπουργό, κανέναν πολιτικό αρχηγό. Μα ούτε εγώ έφερα λύση. Και αν δεν είχα νεότερα να σας μεταφέρω, δεν θα είχε κανένα νόημα η συνάντησή μας. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να δούμε εδώ είναι το εξής. Εγώ, κύριε Μητσοτάκη, δεν άλλαξα θέση. Τη θέση την οποία διατύπωσα και είχα την αίσθηση μέχρι ότου επικρατήσει η ακραία δεξιά πτέρυγα στο εσωτερικό του κόμματός σας. Μας κατηγορείτε εμάς ότι συνεργαζόμαστε με την ακροδεξιά στο κόμμα σας. Μέχρι λοιπόν να διαπιστώσω ότι εσείς εσχάτως αλλάξατε άποψη, είχα την αίσθηση ότι η εθνική γραμμή είναι γραμμή που είχε διατυπωθεί πολλά και σε αυτήν την αίθουσα και από προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά και αυτή που διατύπωσα και εγώ στις προγραμματικές δηλώσεις κυβέρνησης. Τι είναι δηλαδή αυτή η γραμμή? Ότι εμείς επιδιώκουμε λύση στο κρίσιμο, στο μείζον ζήτημα της ονομασίας της γείτονος χώρας με δύο βασικές προϋποθέσεις. Σύνθετη ονομασία, έργα όμνες. Και έργα όμνες προφανώς σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι έργα όμνες μόνο για την εξωτερική χρήση, αλλά και εσωτερικά. Δηλαδή, αλλαγή και της συνταγματικής ονομασίας. Και αυτό, κύριε Μητσοτάκη, σας παραπέμπω στη συνέντευξη που έδωσα αρχές του Γενάρη, πολύ πριν συναντήσω τον Πρωθυπουργό της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, όπου αναφέρομαι αναλυτικά σε αυτή την προϋπόθεση. Εγώ λοιπόν δεν άλλαξα θέση, ούτε άλλαξα γραμμή, ούτε άλλαξα την διαμορφωμένη έως σήμερα εθνική θέση. Εσείς ξαφνικά αλλάξατε άποψη και ενώ αρχικά είχατε σπεύσει να δηλώσετε ότι η προϋπόθεση που κι εσείς θέλετε είναι αυτό το οποίο μέχρι τούδε και μέχρι εκείνη τη στιγμή όλοι γνωρίζαμε, δηλαδή σύνθετη ονομασία,
ξαφνικά αρχίσατε να μιλάτε όταν είδατε κάποιους διαδηλωτές στους δρόμους, αρχίσατε να μιλάτε για το ότι δεν μπορεί να δεχθούμε ένα όνομα που μας προσβάλλει. Ξαφνικά λοιπόν εσείς είσαστε αυτός που αλλάξατε θέση. Και όχι εμείς, όχι εγώ. Όλα όσα είπατε για το θέμα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, οι οποίοι σε ένα σύνηθες, ορθώς το είπατε, μεθοριακό επεισόδιο, βρέθησαν για κάποιες δεκάδες μέτρα στην άλλη πλευρά και συνελήφθησαν και βρίσκονται σήμερα σε μια διαδικασία η οποία θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι διαδικασία που προβλέπεται από το δικαιακό σύστημα της γείτονος, βρίσκονται προφυλακισμένοι. Όλα όσα είπατε καταδεικνύουν ακριβώς αυτό το οποίο σας είπα εγώ, τη δική σας επιπολαιότητα. Κύριε Μητσοτάκη, τον Τούρκο Πρωθυπουργό ή τον Τούρκο Πρόεδρο θα τον καλέσω στο τηλέφωνο όταν κρίνω εγώ, σε συνεννόηση με την ηγεσία του στρατεύματος, ότι αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία θα έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα και θα κάνει τα πράγματα χειρότερα. Και είναι ανεύθυνο από πλευρά σας, ξέρω βεβαίως δεν έχετε γραπτή ομιλία, αλλά είναι ανεύθυνο να βγαίνετε και να λέτε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να εγκαλείτε τον Πρωθυπουργό, γιατί δεν το έπραξε αυτό ακόμα. Είναι επιπολαιότητα, γιατί δεν έχω καμία διάθεση και δεν θα το πράξω εγώ πρώτος να αναδείξω ένα σύνηθες, κατά την άποψή μου, μεθοριακό επεισόδιο σε μέγα διπλωματικό ζήτημα, σε μέγα διπλωματικό ζήτημα που μπορεί ενδεχομένως να μας βλέξει σε περιπέτειες. Σοβαρευτείτε λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη. Έρχομαι τώρα σε ορισμένα άλλα τα οποία είπατε. Κύριε Μητσοτάκη, ρωτήσατε εάν έχουμε αξιοπιστία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ και τι είδους αξιοπιστία μπορούμε να έχουμε στο ΝΑΤΟ. Μιας και συναντιέστε συχνά τώρα τελευταία με τον Αμερικανό πρέσβη, ρωτήστε τον να σας απαντήσει. Είναι φίλος σας. Δεν χρειάζεται λοιπόν να έρχεστε εδώ στη Βουλή και να καταφέρεστε εναντίον της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού για τόσο κρίσιμα θέματα και να μιλάτε για μια κυβέρνηση αναξιόπιστη να χειριστεί τα εθνικά θέματα, διότι ουσιαστικά, όταν το λέτε αυτό, μιλάτε για μια χώρα αναξιόπιστη σε μια κρίσιμη στιγμή. Αυτή είναι η αίσθηση ευθύνης και συνεννόησης που θέλετε. Εγώ είμαι ανοιχτός, επαναλαμβάνω, στα κρίσιμα αυτά θέματα να έχω έναν διαρκή και ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας μαζί σας και με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Αλλά εδώ χρειάζεται θέση ευθύνης, υπευθυνότητας, κύριε Μητσοτάκη. Και κλείνω πολύ σύντομα και με τα θέματα στα οποία αναφερθήκατε και με ρωτήσατε. Σε ό,τι αφορά το θέμα του ποιους μάρτυρες θα καλέσει η Προανακριτική Επιτροπή και πώς η Προανακριτική Επιτροπή θα αποφασίσει και τι θα αποφασίσει, θέλω να σας πω κάτι. Νομίζω ότι θα σας το επιβεβαιώσουν και οι νομικοί που βρίσκονται στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Η μόνη αρμόδια να κρίνει και το αν υπάρχουν μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων τους ενδείξεις που θα πρέπει να οδηγήσουν αν υπάρχει παρέλευση της αποσβεστικής προθεσμίας ή όχι, αν με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών πρέπει οι 10 ή κάποιος από τους 10 να παραπεμφθεί σε ειδικό δικαστήριο ή αν είναι αναρμόδια η ίδια η Επιτροπή να κρίνει με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και το Σύνταγμα, η μόνη αρμόδια να αποφασίσει είναι η Προανακριτική Επιτροπή και γι' αυτό τη συστήσαμε. Θα ήταν άτοπο, σφάλμα, ανευθυνότητα ο Πρωθυπουργός από αυτό το βήμα να έσπευδε να προδικάσει και την αρμοδιότητα ή μη της Επιτροπής και το ποιος η Επιτροπή μέσα από διαδικασίες εσωτερικές θα αποφασίσει αν θα καλέσει ή δεν θα καλέσει ως μάρτυρες. Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω να μην αγχώνεστε, γιατί αυτοί οι τρεις κουκουλοφόροι κατ' εσάς, προστατευόμενοι όμως άνθρωποι οι οποίοι έχουν όνομα και επώνυμο, βρίσκονται ήδη στη δικαιοσύνη, την οποία ελπίζω να εμπιστεύεστε, όπως εμπιστευόμαστε κι εμείς. Και η δικαιοσύνη έχει τις καταθέσεις τους, ενδεχομένως αν χρειαστεί θα τους ξαναεξετάσει
και πρέπει να έχετε εμπιστοσύνη ότι την αξιοπιστία τους θα την κρίνει η δικαιοσύνη και όχι εμείς εδώ με μια απλή ψηφοφορία. Και θέλω να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, με το εξής. Κύριε Μητσοτάκη, είπατε ότι και η αριστερά έχει συμμετοχή και συνευθύνη στο έγκλημα που διεπράχθη στη μεταπολίτευση. Έχετε πράγματι, διαπιστώνω, μία αιμονή να εξισώνετε την αριστερά σε ευθύνες που ποτέ δεν είχε σε αυτόν τον τόπο. Σας θυμίζω τα όσα άστοχα είχατε δηλώσει προκαιρού, ότι η μήτρα της τρομοκρατίας σε αυτόν τον τόπο προέρχεται μονάχα από την αριστερά και μόλις πριν από λίγες μέρες συνελήφθησαν 6 ίσως και παραπάνω από την άκρα δεξιά τρομοκράτες που ετοίμαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις. Και δεν βρήκατε το θάρρος να πείτε έκανα σφάλμα. Λοιπόν, αυτή η αιμονή σας να επιτίθεστε στην αριστερά σας καταστρέφει την όποια προσπάθειά σας, αξιέπαινη όντως, να παρουσιάσετε τον εαυτό σας ως ένα πολιτικό του μεσαίου, του κεντροδεξιού χώρου. Σας έχει πάρει την ηγεμονία μέσα στο κόμμα η άκρα δεξιά και εσείς τελικά δεν είστε του μεσαίου χώρου, είστε γιαλαντζή φιλελεύθερος. Η πραγματικότητα είναι ότι είστε κι εσείς ένας ακραία δεξιός πολιτικός. Ωραία. Γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα άνω δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθέρης Βενιζέλος 41 μαθήτριες και μαθητές και 3 συνοδοί εκπαιδευτικοί από το γυμνάσιο της Πάργας. Η Βουλή σας καλωσορίζει. Παρακαλώ πολύ τον Πρόεδρο.